είμαι προσκεκλημένος να ξεναγήσω ένα περίπατο που διοργανώνει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ για το Πολυτεχνείο και για την νομική, σε ένδειξη τιμής για την ημέρα που έρχεται, τη 17η Νοέμβρη, όπου τιμούμε τον αγώνα ενάντια στον τότε φασισμό και στο σημερινό φασισμό, το Πολυτεχνείο και τη νομική σχολή, που ήταν φωτεινά παραδείγματα αντίστασης του λαού τότε ενάντια στην δικτακτορία. Σήμερα, μετά από 45 χρόνια, παρόλα αυτά, έχουν μία φοβερή επίδραση, πιστεύω, στη σημερινή νεολαία και στο λαό. Δεν έχουν ξεχαστεί, ευτυχώς, και πιστεύω η αναφορά στα γεγονότα των τότε ημερών δημιουργεί και ελπίδα ότι ο σημερινός φασισμός, έτσι όπως εκφράζεται, είτε μέσω της Χρυσής Αυγής είτε μέσω άλλων μορφωμάτων, δεν θα περάσει. Όπως τότε φωνάζαμε στο Πολυτεχνείο, ο φασισμός δεν θα περάσει. Τι είναι ακριβώς το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα είναι μια ξενάγηση στην αυλή του Πολυτεχνείου, με αναφορά στα γεγονότα και λεπτομέρειες το τι συνέβη εκείνες τις ημέρες. Και μετά, όπως μου έχουν πει τα παιδιά από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε μια βόλτα μέχρι τη νομική, όπου θα αναφερθούμε και στο γεγονός της κατάληψης νομικής, αν και εγώ δεν έχω πάρει μέρος. Απλά το ζήσα σαν στρατευμένος φοιτητής εκείνο το γεγονός. Απλά από τα ιστορικά γεγονότα θα αναφερθώ και εκεί.